Ήδη έχουν περάσει, έχει περάσει το πρώτο τετράμινο του έτους. Η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με το 2018 οι πρώτοι μήνες δεν ήταν πάρα πολύ καλοί. Σημειώθηκε αύξηση και στον αριθμό των περιστατικών και στον αριθμό των μεταναστών. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι είχαμε συγκριτικά με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια αρκετά περιστατικά όπου κατέληξαν σε έρευνα διάσωση με ανθρώπους που έπρεπε να σώσουν από τη θάλασσα ή που αγνοούνταν. Το καλό είναι ότι τελειώντας και ο Απρίλιο, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μείωση συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο της τάξης του 12% στους διακινούμενους, στους μετανάστες, παύλα πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται και στις τάξεις του 10% στα περιστατικά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας μας. Βέβαια, λέω να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι επόμενοι μήνες συγκριτικά, αν λάβουμε τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία από τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε αύξηση. Αλλά δείχνει ότι ο φετινός χρόνος δεν είναι κάτι αντιπροσωπευτικό και κάτι το οποίο μπορεί έτσι να εκτιμηθεί το τι θα γίνει με βάση τη στατιστική ανάλυση.